φίλοι και φίλες του Apollo Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας και στην προπόνηση της Ελευθερούπολης. Μετά τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, σειρά τώρα έχει ένας εκ των αρχηγών της Ελευθερούπολης, ο Σταύρος Συγκρός. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία. Με υγεία και κάθε επιτυχία στην ομάδα. Λοιπόν, η Ελευθερούπολη κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο. Πώς είδες τον όμιλο, τις υπόλοιπες ομάδες? Εντάξει, εγώ δεν συνηθίζω να κοιτάω τους ομίλους. Θεωρώ ότι σε όποιον όμιλο και αν είμαστε, αν είμαστε σοβαροί, θα καταφέρουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Στην Ελευθερούπολη υπάρχει ένα καλό κλίμα, μια καλή οργάνωση, περνάμε όλοι πολύ ωραία και κοιτάμε μπροστά, θεωρώντας ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας. Νέος προπονητής φέτος, ο Πέτρος Αντωνίου. Ναι, ο Πέτρος είναι εξαιρετικός προπονητής. Δεν έτυχε να τον είχα εγώ στην προηγούμενη ομάδα, στον Απόλλωνα. Είχαμε ένα χρόνο διαφορά. Μ' αρέσει που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, μ' αρέσει που είναι δίκαιος, δεν κάνει διακρίσεις, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς είναι το κλίμα με τα υπόλοιπα παιδιά στα ποδητήρια, πώς είστε? Το κλίμα είναι εξαιρετικό, είμαστε φίλοι, υπάρχει απίστευτος ανταγωνισμός, αλλά υγιής ανταγωνισμός, που σημαίνει ότι είναι και παραγωγικός. Μέσα στις προπονήσεις καταφέρνουμε και κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Βγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε για φαγητό, τρώμε. Όταν είμαστε στο γήπεδο, είμαστε όλοι απόλυτα σοβαροί και τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Ποιος είναι το πειραχτήρι στην ομάδα, ποιος είναι ο αρχηγός? Πειραχτήρι, εντάξει, είναι οι 2-3 μικροί, είναι και ο αδερφός μου μαζί, αλλά θα στρώσουν όλα. Θα πάνε καλά. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από την Ελευθερούπολη στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Τι λέει ο αρχηγός? Εντάξει, εγώ προσωπικά θέλω να ανέβουμε. Τώρα η διοίκηση και οι παίχτες, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι άποψη έχουν. Εγώ θέλω και πιστεύω ότι θα ανέβουμε. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι κοντά μας, είναι άριστη, είναι στο λόγο του σπαθί. Και αυτός είναι ένας εκ των λόγων που έμεινα και εγώ στην ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και δεν το λέω για τα τυπικά, πραγματικά το εννοώ. Και επίσης αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτή η οργάνωση δεν υπάρχουν σε ομάδες τοπικού. Εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει τουλάχιστον. Να δούμε και το καινούριο πρωτάθλημα, δεν θα έχει φιλάθλους? Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τώρα εντάξει, κουτσά στραβά θα κάθονται από τα κάγκελα κρεμασμένοι, κάτι θα δούνε. Αλλά το θέμα είναι να το ευχαριστιόμαστε εμείς και οι φιλάθλοι θα το βλέπουν και στα DVD. Καλή σεζόν και κάθε επιτυχία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.